μπάσκετ, ένα θέμα το οποίο είχαμε προαναγγείλει εδώ και καιρό. Όπως γνωρίζετε, το πρωτάθλημα της Α2 ολοκληρώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Ο Απόλλων Πατρών είναι η ομάδα η οποία είχε κερδίσει τον Ηρακλή στους αγώνες για τη θέση 3, για την τρίτη θέση. Όμως αφισβητεί την παρουσία του Χολαργού, που είναι ο δεύτερος, λόγω του ότι ο Χολαργός έχει συγχωνευτεί με τη Λιβαδιά. Έκανε μια ένσταση λοιπόν από όλο πατρών, μια προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ για το ζήτημα αυτό. Απορρίφθηκε η προσφυγή αυτή. Τώρα το ευτράπελο είναι ότι το σκεπτικό της απόρριψης, γιατί όταν ένα δικαστήριο σου απορρίπτει μια προσφυγή ή τέλος πάντων μια αγωγή οτιδήποτε, ζητάς το σκεπτικό για να πας στον επόμενο βαθμό, μέχρι τον Άρεο Πάγο τέλος πάντων. Έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο του μπάσκετ από την Πάτρα. Οι παλιότεροι σίγουρα τον θυμούνται ως έναν από τους πολύ καλούς διαιτητές που δεν σήκωνε μίγα στο σπαθί του. Και τώρα βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος εξακολουθεί να κινείται σε μπασκετικούς ρυθμούς στην Πάτρα και ξέρει καλά τα κατατόπια και τα θέματα εκεί. Είναι ο Γιάννης Κόντης, τον οποίο καλησπέριζουμε. Καλησπέρα κύριε Κόντη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους φίλους, γιατί έχω και πάρα πολλούς, κύριε Βούσιμο. Πάρα πολλούς. Και χαίρομαι που τα λέμε. Τι κάνετε, είστε καλά καταρχήν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τραγέλαφος, κύριε Κόντη, τραγέλαφος γελάει. Όχι μόνο το Πανελλήνιο, ναι. Διότι επειδή το ζήσαμε λίγο πιο κοντά εμείς λόγω του Απόλλωνα, ναι. Να μάθει ο κόσμος ότι ήταν το τελευταίο στάδιο που είχε μείνει για να μείνει ζωντανή αυτή η διοίκηση της ΕΟΚ. Εάν η απόφαση αυτή έβγαινε υπέρ του Απόλλωνα, ναι. Και του Ηρακλή κατ' επέκταση, και δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο θα διεκδικούσε στη συνέχεια το σκεπτικό, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί κανένα πρωτάθλημα. Από την Α1 μέχρι τη Γ Εθνική θα γινόσανται ούτε κληρώσεις, ανακατατάξεις και πολλά άλλα πράγματα. Αν το δεχόταν το ΑΣΕΑΔ, λέτε, γιατί θα έπρεπε να κυρώσει, θα έπρεπε να κυρώσει το όλο το πρωτάθλημα της Α2, ας πούμε, κάπως έτσι. Τα πάντα, όλα. Ναι. Και όπως λες πολύ σωστά στο ρεπορτάζ νωρίτερα, εάν αυτή τη στιγμή έβγαινε η απόφαση, ποιο χαρτί θα δώσουμε στον Απόλλωνα απάντηση όταν η συγχώνευση εδώ και 2 χρόνια Λιβαδιάς, ναι. Με την ομάδα του Χολαργού δεν έγινε ποτέ. Ήταν μεγάλη η παράβαση, ήταν ποινικό. Και τώρα στον Άριο Πάγο δεν έχει σημασία, γιατί από όλα αναγκαστικά θα παίξει, ναι. Α2, ναι, ναι. Δεν μπορεί διαφορετικά. Ναι. Θα συνεχίσει και πάει και στη FIBA, όπως είπες. Θα γίνουν και άλλα ευτράπελα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει από άλλη περιοχή, φίλε κύριε Κρίση. Διότι απαγορεύεται να γίνει συγχώνευση από την Πάτρα με την Καβάλα. Σωστά. Ο κανονισμός το απαγορεύει, ο νόμος το απαγορεύει. Στην περιοχή το ξέρεις πολύ καλά. Ναι, έτσι, πολύ καλά. Παρακολουθώ τα ρεπορτάζ και ξέρω ότι και ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν ο τρίτος που αν πήγαινε με το σκεπτικό αυτό θα ήταν στην πρώτη εθνική. Και δεύτερος ο Απόλλων αν πήγαινε με τα play-off. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα. Αλλά, εντάξει. Αν έκανε και η μου play-off, ναι. Με ποιους παίχτες έχουν φύγει όλοι, έχουν πάει στα νησιά. Τώρα αυτό είναι ένα ερώτημα. Εάν δικαιωνόταν ο Απόλλων, ποιος θα ανέβαινε στην Α1. Ο Απόλλων ή ο Ηρακλής. Δύο περιπτώσεις μπορούσε να διαλέξει. Ναι. Ή την τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος, Ηρακλής. Άρα ο Ηρακλής. Ή την τελική βαθμολογία των play-off. Για μένα όχι αυτό, Απόλλων. Α, εσάς για... Ήταν να κάνει play-off, ναι. Θα παίξουμε εμείς όμως αυτοί που έχουν ραδιόφωνα. Σωστά. Από την Πάτρα θα ήσασταν εσείς, ο Γιώργος ο Παρίσης. Από Ηρακλή θα ήμουν εγώ, εντάξει. Σωστά. Δυστυχώς. Τώρα, ο Απόλλων έβγαλε δύο ανακοινώσεις και στη χθεσινή ανακοίνωση γράφει ότι δεν παίρνει ούτε το σκεπτικό γιατί το ΑΣΕΑΔ πήγε διακοπές. Πήγε διακοπές. Αυτή είναι η απάντηση. Συγγνώμη. Αυτή είναι ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε διότι οι δικαστές πήγαν διακοπές. Μα ήταν μεθοδευμένο να γίνει τελευταία στιγμή να κλείσουν και τα πολιτικά δικαστήρια μεθοδευμένο. Για να μην μπορεί να προσφύγει. Τώρα ο κύριος Νικολόπουλος ο βουλευτής, ναι. Και σήμερα το έχω για να ξέρεις, ναι, ναι. Και το παίρνεις αποκλειστικό από τη δικιά μας εφημερίδα, είναι τη Δευτέρα, στη Θερινή κατά κάποιο τρόπο, η επερώτηση της Βουλής που είναι κανονικό. Τι έγινε με αυτό το θέμα, τι έχετε να μας πείτε. Α, θα γίνει επερώτηση στη Βουλή. Βέβαια, βέβαια. Πώς γίνεται να πάει ένα δικαστήριο χωρίς να δίνει το σκεπτικό του, μια απάντηση, κάτι έγινε, ναι. Όχι, έχετε δίκιο, έχετε άδικο. Σωστά. Αλλά γι' αυτό το λόγο έχετε το άδικο. Σωστά, σωστά. Κρίμα που... Τι άλλο, δεν είναι να πούμε κάτι άλλο, ναι, κρίμα γιατί που... έχεις, πιστεύω, έξυπνους ακροατές, είμαι σίγουρος, και μαθητικούς, ναι. Που καταλάβανε και ξέρουν και το θέμα. Ξέρανε ότι θα μιλήσετε σήμερα στην εκπομπή και όλοι ακούνε. Όμως κάτι, φίλε κύριε Κούση, να τραφείς, ναι. Που δεν το πιστεύουν και δεν το έκανε. Να πείτε. Ο φίλος μου, κύριος Δρακόπουλος. Εάν πήγαινε ο Απόλλων μαζί με τον Ηρακλή στο ΑΣΕΑΔ, θα είχε άλλο κύρος.
Α, έπρεπε να κάνει παράσταση και ο Ηρακλής, λέτε. Δίνω μια βόμβα τώρα μαζί, να την εκμεταλλευτείς με την καλή έννοια. Ναι. Γιατί δεν πήγε ο Ηρακλής, που είχε ένομο συμφέρον. Να είναι δύο βαριές φανέλες αφού... ο ΑΣΕΑΡ απέναντι στο Βασιλακόπουλο και στην απόφαση. Ναι, αλλά αφού ο Ηρακλής άνοιξε τα μάτια, λέει, στον Απόλλωνα και έδωσε τα χαρτιά. Ναι, αλλά δεν πήγε. Δεν πήγε. Συμφωνώ. Και έδωσε και το φάκελο. Α, μπράβο. Πολύ ενημερο... Έδωσε και το φάκελο. Καλά, αν θα δεν... κάνει το θέλημα ο Απόλλων. Ναι. Αλλά ο Ηρακλής ήταν ο πρώτος που θα έπρεπε να περιμένει αυτή τη δικαίωση. Αυτό είναι το βασικό. Το περίμενε, αλλά δεν το έλεγε, κύριε Κόντι. Το περίμενε. Εντάξει. Το περίμενε. Είναι και αυτό. Το περίμενε. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα γενικά τώρα, εσείς τα παρακολουθείτε τα μπασκετικά τόσα πολύ χρόνια. Δύσκολα, πολύ δύσκολο στην Πάτρα. Πολύ δύσκολα, δύσκολα, ε. Το οικονομικό το δικό μας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα λεπτό είναι... τώρα. Αν η ομάδα δικαιωνόταν και λέμε ότι πήγαινε και Α1 και ότι έλεγε ότι η τελική κατάταξη από τα playoff, θα μπορούσε να παίξει Α1. Υπήρχε μια παρέμβαση από ένα μεγάλο στέλεχος οικονομικό, ναι. Οικονομικό, ναι. Εάν ήταν στην Α1. Α, θα υπήρχε παρέμβαση. Ναι, θα υπήρχε παρέμβαση. Θα μπορούσε να παίξει δηλαδή. Κάποια χρήματα θα μπορούσαν. Αυτοί οι μεγάλοι, οι πέντε χορηγοί οι μεγάλοι, ναι. Ιδιαίτερα αυτός που είχε και το όνομα, το Απόλλων Κάρνα, ο οποίος τώρα δεν θα συνεχίσει και αυτός. Α, δεν θα μείνει. Δεν θα μείνει. Έχει μεγάλες απώλειες ο Απόλλων από την κατηγορία πλέον που θα παίξει για δεύτερη χρονιά. Και να δούμε και πώς θα παίξει. Α, πάμε και εκεί δηλαδή. Το βάζω και αυτό. Βεβαίως, και τώρα έχουν, λέει, γενική συνέλευση, 30 του μηνός. 30 του μηνός, γενική συνέλευση και εκλογές. Ο φίλος μου ο Καραπάνος είναι δύσκολα δηλαδή. Είναι ο Καραπάνος δεν είναι στον Εραστέχνη. Α, δεν είναι. Είναι στην ΚΑΕ. Α, είναι ΚΑΕ. Α, καμία σχέση. Εμείς μιλάμε για τον Εραστέχνη, για τη μάνα, ναι. Που είναι το γήπεδο δικό της, την περιουσία του Απόλλωνα έχουμε... και την ιστορία του Απόλλωνα. Θα έχουμε θέματα δηλαδή. Θα έχουμε. Θα τα λέμε. Αρένα 89,4.